Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην ποικίλης ύλης δισιογραφία. Αυτή τη στιγμή, με μεγάλη επιτυχία, ξεκίνησε να προβάλλεται στον σταθμό μας New 100 η εκπομπή Pool Party της Δανάης Γιοργαντά. Η Δανάη Γιοργαντά υποδέχεται τους καλεσμένους της και τους κάνει ερωτήσεις και παιχνίδια μέσα σε μία πισίνα. Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 3 από την συχνότητα του New 100. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σήμερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα και καλή τύχη. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εδώ και δύο μέρες έχω καινούριες αναμνήσεις από το παρελθόν. Τίποτα δεν είναι στη σωστή σειρά. Ωραία. Πώς γίνεται εδώ όμως να είσαι πιο νέος, η Δανάη να είναι στην ηλικία που είναι τώρα και εσύ να είσαι... Ναι, γιατί αυτή η φωτογραφία είναι από το παρελθόν. Είναι σωστά. Τώρα δεν ξέρω η φίλη σου πώς βρέθηκε εκεί. Θέλεις και πήγε πίσω στο παρελθόν. Αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ένας φίλος μου που ήμασταν τότε, αλλά έχουμε χαθεί χρόνια πολλά. Ωραία. Οι καινούριες αναμνήσεις που έχεις τώρα δεν σε οδηγούν κάπου? Δεν έχεις κάποιο στοιχείο να πάμε να ψάξουμε? Όχι, όχι. Τίποτα δεν μπαίνει σε μία σειρά. Είναι όλα θολά. Είναι απλά εικόνες. Πάει το επεισόδιο. Τέλειο ήταν. Ναι. Χαίρομαι που σας άρεσε. Πάμε για το επόμενο! Πάμε για το επόμενο! Ναι, πάμε γενικά! Όχι, είναι πολύ καλά! Ζεστή είναι! Είναι πολύ καλά! Δεν έζησες τα προηγούμενα pool party! Γιατί ήταν παγωμένα, γιατί παίρναμε το νερό από το μπαλκόνι! Όχι, μαλάκα, σε βλέπω υποπόταμο! Τι είναι! Αυτό το βάλετε σίγουρα για το δίπινα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι κι όλες καλά. Ο καλεσμένος μου αυτή τη στιγμή γελάει με που κάνω αυτό το intro. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθω εδώ να τον κάνω μουσκεμά, θέλει να βγει και μετά. Σήμερα, παιδιά, έφερα ένα πολύ αγαπημένο παιδί. Φέρνω έναν φίλο αγαπητό, φίλο συνάδελφο στο ελληνικό YouTube. Είναι ο ένας και μοναδικός... Θέμη! Gingerbread! Oh yeah, Slay, και εσύ με κάλτσα! Κάλτσα με την τρίχα. Δεν το... έχουμε μπρίζες! Γεια σας, ομορφιές μου! Α, εκεί μαξιλά... Ναι, ρε, είμαστε άνετα. Τι νομίζεις? Δεν θέλω! Δεν είσαι άνετα. Γιατί ντύθηκες? Ντύθηκα καταδίτης. Εσύ με κάλτσα, εγώ με γάντι. Ναι. Τώρα βέβαια δεν είναι και τόσο ωραία η αίσθηση γάντι με νερό. Έγινε straight τώρα. Παίζω στο φακό. Okay, τι κάνεις, Ginger μου? Καλά, η τελευταία φορά που είχα μπει σε πισίνα με γυναίκα ήταν στην Κολυμπήθρα. Λέτε να φαίνεται εδώ πέρα που το δέρμα μου είναι τρισάθυλο και είναι γεμάτο με σκυριά. Τώρα που το λες θα το προσέξουν όλοι. Okay, ζω. Είσαι καλά? Όχι. Γι' αυτό έτσι αυτό το θλιμμένο. Ναι, δεν βλέπετε, βρε παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χάλια. Άμα κατουρίσω εδώ μέσα θα γίνει πράσινο. Όχι, όχι, μην κατουρίσεις, παρακαλώ, κρατήσου λίγο.
Να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ, γιατί δεν το βλέπω να τελειώνουμε. Ελπίζω να μην χαλάσουν τα σημικά μου. Λοιπόν, ήθελα να πω στο Instagram σου, αλλά κάτι είπα στο Instagram σου και δεν έχεις φωτογραφίες. Ήμουν social media dead. Δράμα, λε! Σκάσε. Γενικά το τελευταίο καιρό δεν ήμουν καθόλου καλά. Ναι. Η ζωή μου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Η μαμά μου φύγει για ταξίδι. Ο παπάς μου επίσης. Για ένα παντοτινό, μακρινό. Και ο αδερφός μου έκανε αλλαγή φίλου. Και αποφάσισα εγώ. Είσαι αδερφό. Ναι, μια μικρή κοντιμπάλα. Πρέπει να τελειώσω το μονόλογο. Και αποφάσισα εν τέλει να διαγράψω τα πάντα από το προφίλ μου. Εσύ τα διάγραψες? Ναι. Είπα στους πάντες κυριολεκτικά ότι με χάκαραν. Αλλά δεν είναι έτσι η αλήθεια. Oh my god. Η αλήθεια είναι ότι ο Gingerbread Bear, ο Ginger, τον τζιτζερόψωμο μωρό, ετοιμάζει να βγάλει τραγούδι. Oh my god, δεν το πιστεύω. Oh my god. Ναι, και αποφάσισα να κάνω λοιπόν να τα διαγράψω όλα για να ανεβάσω ένα snippet, δηλαδή μια μικρή σούμα από όλο το τραγούδι πώς θα είναι, να δώσω το vibe. Καλά πήγε. Στο YouTube δεν πήγε καθόλου καλά. Και ναι, τώρα αυτές τις μέρες έχω την ηχογράφηση, το clip. Θα παίξει το clip σου. Ναι, θα κάνει την πόρνη. Θα είναι βιωματικό. Θα κάνει twerking με το shorts και τέτοια. Ναι, ωραία. Οπότε δυσκολεύτηκα γενικά να βρω φωτογραφίες, οπότε μπήκα και λίγο στο Google να βρω μερικές. Και τελείως δεν θα είχαμε βίντεο, παιδιά. Δεν θα είχαμε στα άδεια του Instagram, γιατί έχεις μόνο 24 post. Μπορώ να έχω την πρώτη φωτογραφία? Λοιπόν, αυτό είναι το thumbnail που βρήκα. Αυτή την φωτο... Τώρα υποτίθεται τι κάνουμε, σχολιάζουμε. Ναι, ναι. Α, okay. Δεν έχεις δει, δεν έχω πάρτι μου. Έχω δει! Αυτή η φωτογραφία γενικότερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα βάλεις το όνομά μου ή γενικότερα οποιοδήποτε YouTuber, υπάρχουν σελίδες που τα παίρνουν αυτές τις φωτογραφίες και τα κολλάνε, ας πούμε, και από διαγραμμένα βίντεο. Ναι, ναι, και αυτό το βίντεο ήταν την περίοδο που έκανα βίντεο με την Καγιά και όλους αυτούς. Ναι. Και ήταν έτσι για να πιάσουν όλοι λίγο το χαρακτήρα, ποιος είναι ο DJ του, αφού είχα καινούριο κόσμο. Next! Εδώ! Μπαλάκι, τι είναι αυτό! Έχετε πρόβλημα πραγματικά σε αυτό το. Στην αρχή νόμιζα ότι το πουρνάζει, μου κάνετε πλάκα! Θα το διαλύσω το μαγαζάκι εδώ πέρα, θα σας φέρω βόμβες. Αν πεις, βάλεις βόμβα στο σπίτι, να ρεμίσω. Λοιπόν, να σας πω τι είναι αυτό. Ναι. Τότε που συχνάζα στο Μόλ, δεν ξέρεις, είμαι εγώ το 2001, συχνάζω στο Μόλ, όταν ήταν το 2015. Και είχαμε γυρίσει από το Μόλ μια πολύ κουραστική μέρα. Και ήταν τότε που ψιλοπαιζόταν κάτι με διάφορους γκόμενους. Ήθελα να το παίξω λίγο πιο έτσι ντάντ και πιο άγριο και μου πολύ. Ντάντι λίγο... 15. Θα παίζα λίγο πιο ενοχλημένο. Κάτι είδα, με ενόχλησε. Το καινούριο μου outfit είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μαλλί μου είναι super duper cool. Εκείνη τη φάση. Εντάξει, τώρα έχει γυρίσει λίγο σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν είναι τρομακτικό. Όλα κάνουν τον κύκλο του εν τέλει. Αυτή τη ζωή. Όλοι πάμε και ερχόμαστε. Τι είναι η ζωή εν τέλει. Παπαδάκης. Jesus Christ, και που το έπαιζε έτσι, νόμιζε ότι είναι άλλο. Ναι, δεν του ταιριάζει το όνομα. Αν έκανε αλλαγή ονόματο, τι θα ήταν? Ήλια Λέια. Άμα το άλλαζα, όντως θα το έκανα Ginger, δεν ξέρω γιατί. Γενικά δεν θα μ' άρεσε να το έκανα Ginger, αλλά επειδή με έχουν συνδέσει πάρα πολύ με το Ginger και επειδή δεν έχω καμία σχέση ούτε με το Ginger μαλλί, ούτε με το Ginger τίποτα. Οκ, okay. Next. Εδώ με είχες αντιγράψει. Έκανες Bob Ross. Κάτσε που γλαμμούζεις, είσαι τόσο δημιουργική που να ζωγραφίσεις Μόνα Λίσα με καλλιτικά μόνο. Έλα τώρα, τα έχουμε κάνει εμείς αυτά τα ζωγραφική. Με καλλιτικά ρε κούκλα. Εδώ ένα eyeliner ξέρεις να κάνεις μόνο και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά σ' άρεσε το eyeliner, μου έκανες κομπλιμά. Ναι, παιδιά, όντως κάνει ωραίο eyeliner. Θες να σου κάνω? Όχι. Ναι, λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι λίγο η μάπα μου, ήταν κάπως πολύ σφιγμένη. Πολύ ήθελα να το παίξω και καλό ότι έχω βγει από το ατελιέ μου, μόλις τελειώσα το μεγαλύτερο δημιούργημα του πλανήτη για πρώτες 17χρονες που ζωγραφίσει τη Μόνα Λίζα με καλλιτικά. Ναι. Μου θυμίζει από τα εγκλήματα την Ζωζό. Ναι. Και το πούλησε στον πίνακα αυτόν. Είναι δίπλα στη φωτογραφία του μπαμπά μου με το που μπαίνει στο σπίτι μου. Δηλαδή δύο πεθαμένα πρόσωπα. Αυτή δεν τη βρήκατε στο τέτοιο, στο όχι. Google. Τυχαία, είχες μόνο με influencers στο Instagram σου για να δείξεις ότι κάνεις παρέα με την elite. Όχι! Με την elite του YouTube. Κάτσε! Δεν έχω μόνο με influencers. Έλα τώρα, μόνο. Είδα εγώ διάφορα ονόματα. Σαν. Ναμιάμι. Άλλη. Η Σοφία. Πιο κάτω. Κατέβαινε. Δεν έχει άλλη. Έλα που δεν έχει. Δεν τις έχεις σβήσει όλες. Ποια θα ήταν όμως? Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν είχες αφήσει την elite. Την queen. Αυτή η φωτογραφία ήταν μετά από το πρώτο μου event. Ναι. Και είχα αυτή έτσι μου είχα μουναριστεί. Είχα κάνει και vlog το οποίο κατέβηκε λόγω του σχολείου που μου είπαν να το διαγράψω επειδή φαινότανε. Έμα και εσύ, vlog στο σχολείο. Ρε, μετά αντί το να προσέχεις τα μαθήματα. Δεν είναι πολύ τρομακτικό που έγραψα τόσα καλαμόρια όμως. Ναι. Αν και δεν πρόσεχα. Ναι, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ήθελε η Άμι Γιάμι να βγάλουμε φωτογραφίες για να γίνει relatable στους νέους. Ότι καλά κάνει παρά με νέους και ότι γίνεται. Έχει λες. Δεν νομίζω, γιατί φαίνεται πιο πολύ σαν είναι η μαμά μου εκεί πέρα παρά να είναι κάποια φίλη μου. Πλάκα κάνω, εννοείται. Είναι πολύ καλή φωτογραφία. Το ξέρεις ότι αυτό θα εκκοπήσει το μοντάζ, το πλάκα κάνω. Έτσι να δημιουργήσω μπιφ ανάμεσά σας. Ναι. Έλα, next. Ποια μουνάρα καύλα είναι αυτή, πραγματικά. Λέμε αυτή τη λέξη εδώ πέρα. Ναι, τη λέμε. Οκ, συγγνώμη. Αυτή η γκόμενα. Ναι. Κούκλα. Μουνάρα. Κούκλα. Πραγματικά. Αυτό είναι το alter ego σου, είσαι εσύ. Αυτό είναι ένα δέσποτο. Ήταν όταν είχε έρθει αυτή η περούκα καινούρια, η οποία ήταν δύο τούφες, θα το μαλλίσω δηλαδή. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο look, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή η περούκα χρησιμοποιήθηκε και σε ένα βίντεο κλιπ που έκανα. Δεν θέλω να ρωτήσω. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσετε τι. Σε ποιο, όχι, να μας πεις. Δεν θα σας πω. Όχι, να μας πεις. Του Hollywood. Bollywood. Μήπως ήταν αυτό το πράτατα. Αυτή η φωτογραφία ήταν, ξέρω εγώ, αφού είχα τελειώσει το βίντεο, είπα να βγάλω μια αναμνηστική φωτογραφία και να κάνω ένα... Ωραίο. Είχες επιτυχία... Ήταν πολύ σεξ, αγνευτική. Η μάνα μου είχε στείλει 8 μηνύματα για να την κατεβάσω, δεν ξέρετε καθόλου. Ναι, αλλά εντάξει, μ' άρεσε. Πού να ήξερε το μικρό της αγοράκι θα μεγάλωνε. Ποιο? Α, παρόμοια! Τώρα είναι τώρα που έκανα την αλλαγή φίλου. Σταμάτησε τις αρμόνες. Ναι. Τον έσφιξα και βγήκε πάλι απ' έξω και είπα να γίνει ένα αγοράκι. Αυτή η φωτογραφία κανονικά είναι στο τραγούδι της Natasha Skay. Yes. Που είχα καθίσει και είχα κλείσει 13 ώρο. Αυτό που έβγαλε τώρα. Ναι. Για το βίντεο κλειπ είχα αλλάξει 3 διαφορετικά looks και ήταν από αυτό και εγώ για να μπω και εγώ. Είσαι και στο βίντεο κλειπ. Όχι, ήταν να μπω, αλλά δεν μπήκα γιατί. Ταξίδευα για Πάτρα την επόμενη μέρα και είχε πάει 5 ώρα το χάραμα. Και τέλος πάντων, και αυτή η φωτογραφία κανονικά φέρω, είμαι κανονικά περισσότερο βαμμένος από ότι είμαι εκεί πέρα. Ναι. Και τα έκανα όλα πιο facetime, πας και βρογκόμενο. Α! Καλέ, τι είναι αυτό! Ναι! Oh my god! Μη σου κάνω λίγο πρόμο! Oh my god! Oh my god! Θα γίνεις τράπερ. Σκάσε με το τράπερ. Ναι, τι είναι αυτό, θες να μου εξηγήσεις, τι βλέπουμε εκεί πέρα. Κάτι λουλούδια, εσύ τα φύτεψες στον κήπο σου. Όχι, εγώ βλέπω ότι δεν έχεις κάνει like σε αυτό το post. Ναι, αυτή ήταν μαλακία. Τι λες, κούκλα μου, σπάσω τώρα την πισίνα. Μα είναι αυτό τώρα φωτογραφία για καινούριο τραγούδι, δηλαδή. Τι να βάλω τον κόλο μου με το string, τον αξίριστο. Τι μούρη σου να βάλεις βαμμένη. Αυτό πίνει νερό από την πισίνα τώρα. Κοριτσάκι μου. Ναι, παιδιά, αυτό είναι το Jasmine, το καινούργιο μου τραγούδι, το οποίο θα βγει τον Αύγουστο, ελπίζω. Τον Αύγουστο. Ναι, μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Καλά Χριστούγεννα, εντάξει. Καλή πρωτοχρονιά. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εγώ. Και κάποιος άλλος. Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Παραδόξως, αυτή ήταν η μέρα που το Instagram τα είχε κλατάρει τελείως και δεν φόρτωναν καθόλου τα post. Α, ναι. Και το είχα ανεβάσει αυτό την ώρα που δεν λειτουργήσε κυριολεκτικά τίποτα και ήμουν πάνω από το κινητό κανένα 45 λεπτό για να ανεβεί. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Το είχα δει πάρα πολλά άτομα. 20 κάτι χιλιάδες, ναι. Ναι, μια χαρά. Για πες, αυτό το τραγούδι το έγραψε εσύ. Το έχω γράψει εγώ και. Αχ, να κάνουμε πρόβλημα. Ναι, ναι. Το έχω γράψει εγώ του στίχου. Είναι παραγωγή από PL Fluida, την πολύ ξένη, την αγαπημένη μου. Ναι. Είναι ηχογράφηση από Soul Meister και Mixi και μας βοήθησε πάρα πολύ και ο Αλφα Προβολή για το snippet που ακούτε εκεί πέρα. Γενικά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλοι τους. Είχα ταιριάξει με τους πάντες, πραγματικά βρήκανε το στυλ μου κατευθείαν εκεί πέρα που τα πάω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα υπάρξουν κι άλλα στο μέλλον. Oh. Ναι, έχουν γραφτεί ήδη άλλα δύο τραγούδια. Θα γίνεις δηλαδή και εσύ YouTuber slash τραγουδό. Όχι, θα το σταματήσω τελείως στο YouTube. Μπορούμε να έχουμε άλλη άμα έχουμε. Αυτή η φωτογραφία, παιδιά. Φετινή δεν είναι. Φετινή είναι, τώρα που είναι 18. Πώς νιώθεις, νιώθεις ενήλικας. Αχ, νιώθω ότι θέλω να πεθάνω. Πάλι δεν έχει κάνει like το τσουλί. Exposed. Και είναι παλιά κιόλας. Ρε, αφού τα έχει σβήσει, θα έχει σβήσει όλα τα likes. Δεν τα είχα σβήσει, κούκλα μου, δεν τα είχα κάνει. Υπάρχουν τα likes. Ναι, δεν υπάρχουν τίποτα. Κάσε. Τέλος πάντων, αυτή η φωτογραφία είναι με το αγαπημένο μου πουκάμισο που το είχα πάρει από Thrift Shop. Ναι. Thrift Shop. Ήταν στα γενέθλιά μου. Είχα πει στη μάνα μου, βγάλαμε φωτογραφίες τώρα. Αυτή η φωτογραφία την είχε βγάλει η μάνα μου, όντως. Είχαμε βγάλει 50 φωτογραφίες γιατί δεν ξέρει. Δεν άρεσε καμία. Ναι. Και ήταν κλασικά είναι οι δύο τελευταίες που βγάζεις και είναι οι καλύτερες με το που φύγεις. Γιατί αυτό το κερί έλειωνε και έλειωνε πάνω στην τούρτα και έπεφτε κάτω. Και τέλος πάντων, αυτή η φωτογραφία τότε είχα 30.000 ακολούθους και είχε πάρει 20.000 like. Και ήμουν. Τι, what the freak, oh my god, guys! Και πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η φωτογραφία. Και γενικά ήταν τότε που άρχισα και αμφιτελετευόμουν. Είμαι αγόρι, δεν είναι αγόρι. Okay. Τι είναι αυτό τώρα το υβρίδιο. Α, τελειώσαμε! Τι αυτές ήτανε? Αυτές ήτανε. Αυτό ήταν το challenge. Όχι. Α, υπάρχει challenge. Ναι! Oh my god! Αλλά έχουμε πρώτα να περάσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Οκ. Okay. Ή ξέρεις τι είναι, σε αυτό τι μου θυμίζει. Όταν βγάζεις την καπότα.
Σου πετάω το γάντι. Επειδή είσαι γουστάρο. Και τώρα με σε χαστοκίσω με αυτό. Όχι, μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Έχω κάνει τόσο ώρα μακιγιάζ. Είναι ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Περνάμε στη δεύτερη ενότητα, οι οποίες είναι οι ερωτήσεις του κοινού. Είσαι έτοιμος? Ρώτησε στο Instagram να μας πείτε τις δικές σας ερωτήσεις, να μην το ρωτήσω πράγματα που εγώ θέλω, ώστε να εικονοποιήσω όλο το κοινό σου που σε παρακολουθεί. Προφανώς. Οπότε πάμε την πρώτη ερώτηση. Ποια θα είναι άραγε, για να ακούσουμε. Σε τι διάλεξες. Θα έκανες κάτι σχέση φάσμα με κάποιον κάποια YouTuber. Με κάποια. Με κάποια. Ναι. Ποια. Μια πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ σαγηνευτική, ναι. Πάρα πολύ σεξι γυναίκα. Έχει ντεκολτέ, έχει το μαλλί το φιδίσιο το ωραίο. Καταλαβαίνω που το πας. Πάμε επόμενη ερώτηση. Ζα. Τι θεωρείς πιο παράξενο να σου έχει συμβεί και να αλλάξει γνώμη μετά για όλα? Γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Αυτή η εμπειρία μου μόλις τώρα. Εδώ μέσα. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Θα το διαπιστώσουμε ζήτημα. Πόσο ποιος... τον έχεις? Ποιος σου έδωσε τη δύναμη να ανταπεξέλθει στην αρνητική κριτική? Τι! Ξέρεις τι θα πω. Δεν καταλάβατε. Όχι, πες το. Θεέ μου. Στην αρνητική κριτική. Oh my god, we didn't want to get emotional about it, but you know, whatever. Like, my dad was such an inspiration and he always told me that you don't really have to care about other people's opinions and it's so hard sometimes. Συγγνώμη, απλά σε βαρέθηκα. Έλα, κούκλα μου, τώρα μη σε πνίξω εδώ μέσα και κάνουμε τα dead party. Θα δώσω κερδίζοντα το μπαμπά σου. Κυριολεκτικά. Τι κάνεις με την κάλτσα σου? Έλα, μην κάνεις μαλακίες. Θα σου δώσω και σε ένα challenge. Ω, δείξε το δάχτυλό σου. Δεν είναι εδώ. Α, δεν είναι εδώ. Με τι ασχολείσαι στον ελεύθερο χρόνο και τι χρώμα θεωρείται αυτό στα μαλλιά σου? Τι κάνεις? Έλα, πιστεύω ότι στην ηλικία σου αυτό δεν κάνεις, δεν κάνεις κάτι άλλο. Πολύ ωραίο, δείξε το μαύρο δάχτυλο εδώ πέρα. Θα με λιγαθούν όλοι. Μόνο οι ποτουσάκηδες θα έρθουν μετά. Καταρχάς θεωρείται... ασημή. Ασημή, που λέει ο λόγος. Με λίγο κιτρινή. Με λίγο κιτρινή. Ήθελα να κάνω σήμερα ρίζα για να έρθω εδώ πέρα, αλλά νόμιζα θα μου πέσει το κεφάλι. Γενικά νιώθω το κεφάλι μου ότι δεν πάει πολύ καλά τελευταία. Γενικά νιώθω ότι μια στιγμή στο δρόμο θα κατουριθώ πάνω μου, ναι, και θα πεθάνω. Και θα πέσω έτσι. Είναι ξεκινάει... η ύμο της νέας γενιάς, να το καταλάβουν και η δική μου γενιά, όποιος μας βλέπει. Ποιο υπάρχει που είναι είχα... και το 1970 από το κανάλι σου. Ήμασταν κι εμείς κάποτε ύμο και έχουμε μετά αυτή τη γενιά εδώ. Που περνάει κι αυτός δύσκολα. Α, μη! Με τι ασχολείσαι στον ελεύθερο χρόνο σου? Πλάκα, πλάκα, τι κάνω τύπου στον ελεύθερο μου χρόνο, στο κινητό. Ωραία, μου τέλει. Είμαι ή θα παίζω πιάνο, ή θα παίζω πιάνο, θα παίζω πιάνο, θα παίζω πιάνο, θα παίζω πιάνο. Και έχω βρει διάφορες μελωδίες, έτσι, για να το λέμε και αυτό, ότι δεν είμαστε και στούρνα. Αν δεν έκανες το YouTube, τι θα έκανες? Μη μου χαϊδεύεις την πατούσα. Γιατί είσαι ανώμαλος, φύγε, μην μου κάνεις πατουσάκια. Όχι. Τι επεχθάνω με τις πατούσες, είναι το χειρότερο πράγμα που έχει στον πλανήτη Γη. Είναι πολύ τρομακτικά, δείτε. Είναι ζαρωμένο. Άμα δεν έκανα YouTube, όπως όλοι οι υπόλοιποι YouTubers που γίνονται τώρα, θα φωσονιόντουσαν στις σπουδές τους και θα γινόμουν ψυχολόγος. Θα ήθελα όντως να γίνω ψυχολόγος. Με το μόριο που έβγαλες. Σκάσε πουτανάκι. Ωραία, άλλη μία ερώτηση. Ρε, να ρωτήσω κάτι. Με αυτά τώρα εσύ χειροκροτάς ή χορεύεις? Παναγία μου, είναι σαν χέρι τα δάχτυλά σου. Okay. Τα κάνεις όλα για τα λεφτά. Εννοείται. Θέλετε να δείτε κάτι που θα κάνω για τα λεφτά? Παναγία. Και βάλει σένσον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Γιατί βάζει δάχτυλο στη μασχάλη, σταμάτα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο, το οποίο είναι το challenge. Ταν ταν ταν! Δεν ξέρεις τι θα είναι το challenge. Δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρει κανένας καλεσμένος μας τι είναι το challenge το δικό του. Εντάξει, από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει μεγάλη δημιουργικότητα, οπότε δεν θα είναι. Καμία μαλακία θα είναι. Ναι, εντάξει, εμένα το αγόρι μου με έχει ανεβάσει ως εδώ. Όπως ισχύει από τις πολλές πίπτες ο δικός μου αυτόν. Χρωστάει πίπτες πολλές. Το challenge έχει με κάτι relevant με σένα, γιατί πρόσφατα έδωσες πανελλήνιες. Α, νόμιζα ότι δεν καταλάβω αν είναι αυτή η τρανς ή όχι. Όχι. Okay. Πώς τα πήγες? Την τρέση θα μάθουμε σήμερα στο τεστ γνώσεων! Ωραία παραγωγή, μπορούμε να έχουμε την πρώτη ερώτηση? Οι Αμερικανοί αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Τι είναι αυτά, αυτά δεν υπάρχουν καν στο σχολείο! Τι έκανε, έκανε μαλακή. Απάντησε στην ερώτηση. Ναι, έγραφε την ερώτηση και απάντησα την απάντηση για να δω τι είναι το σωστό. Αλλά δεν πρόσεξε ότι άλλαξε η ερώτηση. Πόσους βαθμούς έφτασε η Ιδράγυρος στην υψηλότερη καταγεγραμμένη μέτρηση στην ιστορία? 61,3, 56,7 ή 51,5 βαθμούς Κελσίου? Τι...
Έλα, πες. Το πρώτο. Λάθος! Ποιο ήτανε? Στις 10 Εβδόμου 1913 το θερμόμετρο στην κοιλάδα του θανάτου στην έρημο Νεβάδα έγραψε 56,7 βαθμούς Κελσίου. Μόνο. Μόνο. Καλή όταν περνάω εγώ να δεις τι θερμοκρασία σε ανεβάζω. Σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δολοφονήθηκε ο Τζον Φ. Κένεντι? Μαϊάμι, Ντένβερ ή Ντάλλας? Έλα, εύκολο αυτό. Έλα, έλα, πες το. Πιστεύω σε σένα. Το δεύτερο. Ντένβερ. Yes. Αυτό είναι Ντάλλας. Ούτε, ναι, Dallas, σε Ντάλλας σου είπε και εσύ είπες Ντένβερ. Γιατί Ντάλλας είναι. Έλα, δηλαδή, Ντάλλας, Ντάλλας! Πόσο 18χρονος είμαι πια? Ποιος κατά σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι ο τωρινός πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ? Είναι ο 50ος, ο 40ος ή ο 45ος? 40ος, 45ος. 45ος. Είναι ο 50, ο 40 ή ο 45ος? Μπράβο! Κι εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό. Ο 50ος, ο 45ος ή ο 40ος. Στα 4 είμαι, στο 45 ή στο 40. Θα πω... Πες. Ελέγχω τα στόματα των αγαριών για να μην κάνουν... να μην σε βοηθάνε. 45ος. Σε βοηθάνε και βάλτε το μπλάτες. Ναι! Άτα ηλίθιο. Όχι το μακιγιάζ. Μη έχω να βγω! Από τα περίπου 2.500 ελληνικά νησιά, πόσο είναι εκείνα που κατοικούνται? 224, 183 ή 135? Το 200 κάτι είναι σίγουρα. Το 135! Περίμενε λίγο! Περίμενε λίγο! Θέλω τώρα από κάτω στα σχολεία, όποιος 18χρονος είναι και έχει δώσει πανελλήνες, αν αυτά τα μαθαίνει στο σχολείο. Όχι! Μαθαίνεις ιστορία Αμερικής! Έχεις μάθει ποτέ! Έχεις μάθει γεωγραφία στο Λύκειο! Ούτε make-up σου μαθαίναν, αλλά έμαθες. Εγώ έμαθα μόνος μου, κουκλί μου! Ακριβώς! Μόνος σου! Θα τα μάθαινες μόνος! Ποιο είναι το υψηλότερο βουνό της Αφρικής? Το είπε. Λένε, Δημήτρη. Το είπε. Δημήτρη, δεν είναι για σένα, το ξέρω ότι ο Δημήτρης απολαμβάνει πάρα πολύ ερωτήσεις γνώσεων. Και τώρα. Ναι, είναι ο χειρότερος πραγματικά, γιατί τα ξέρει όλα. Στο τρίβι περσούτ κερδίζει. Ναι. Κανείς δεν θέλει να παίζει μαζί. Ναι, παίζει μόνο. Στο μπαζ. Α, έχω από 6 χρόνια, δεν ξέρω. Ναι, είσαι και 45. 78. Τελευταία ερώτηση. Με τι ποσοστό εξελέγει ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 1981? 51,4%. Πόσο χρόνος είναι τότε? 0. 51,4%, 45,3% ή 48,07%. Κάτσε λίγο γιατί... Δεν ξέρεις τι θα πας να ψηφίσεις. Ναι. Δεν είσαι υπεύθυνο άτομο. Είμαι. Ωραία. Απόδειξέ το, πες. Την απάντηση εδώ. Δεν θα τα ξέρει, ρε. Πρέπει να σκεφτείς, άμα είχε τέτοιο... Απήχηση. ...πλειοψηφία στη Βουλή, λογικά θα ήταν 51. Ναι. Άμα δεν είχε, τότε θα ήταν 51. Αν είχε την πρώτη φορά. Λοιπόν, θα πω. Για σε έχουν βοηθήσει όλοι και πάλι σκατά θα πηγαίνεις. Για δες με τώρα. Έλα, αυτή είναι 48. Ναι! Έλα τώρα, κουκλί μου, σε ένα είναι τώρα. Άλλη μία. Όχι, φτάνει! Όχι, άλλη μία! Φτάνει. Ναι, κάτι λίγο πιο 18 χρονών. Τι είναι τώρα αυτά. Ωραία, ένα hot θέμα. Ποιος ήταν ο Ιάπωνας αυτοκράτορας κατά τη διάρκεια? Τι ζω, Θεέ. Τέλος με τις ερωτήσεις, τέλος το challenge. Απέτυχες παταγωδός, ξεκάθαρα όμως. Αλλά πέρασε καλά ο Δημήτρης, τουλάχιστον, γιατί ήταν... Θέλω να πω εγώ την απάντηση, θέλω εγώ να πω την απάντηση. Με έβρεξες. Ρε, και εδώ πέρα μιλάμε, ρε εσύ! Ήταν ο Χαν Dynasty. Χαν, χαίστηκα! Να βρείτε το Gingerbread Bear στο κανάλι του στο YouTube, αν δεν έχει σβήσει το κανάλι, γιατί δεν ξέρω μία σβήνει το Instagram, δεν μπορεί να είναι το YouTube. Μετά θα σβήσω και τη ζωή μου τελείως. Και θα σε βρούμε στο Spotify. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, δεν έχει ανέβει ακόμα το κομμάτι, αλλά θα το δείτε τον Αύγουστο και στο Spotify. Έλα, πάμε, πες bye. Όχι. Δεν θα το ανεβάσει στο YouTube για να πάρεις το κομμάτι. Και στο YouTube, ρε κούκλα μου όμορφη. Ναι. Την ίδια μέρα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να βρείτε το Gingerbread στο YouTube, στο Instagram, στο Spotify, δεν ξέρω όπου. Στο Twitter, μπορεί. Στο MySpace και στο MSN. Και στο High Five. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye. Φιλιά και πολλά! Αυτό ήταν, ναι. Ζώμη. Πώς φανηκεί ο συνάδελφός μου? Είστε πάρα πολύ καλοί. Πολύ καλός ο συνάδελφός σου.
Ευχαριστώ. Αυτό κάνουμε εμείς οι YouTubers πάντως, έτσι είμαστε. Ναι, ό,τι κάνετε είστε καλοί σας. Ωραία αυτοί οι YouTubers. Ναι, καλή. Ωραία, θα πάμε ακόμα καλύτερα στο επόμενο. Καλά, σίγουρα. Okay, απλά πρωτού προχωρήσουμε στο επόμενο. Μήπως είναι εύκολο να επικοινωνήσω με έναν δικό μου άνθρωπο, να ενημερώσω ότι είμαι καλά, ότι ζω. Μην με ψάχνουνε. Ναι, ναι, το μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, λογικό μου ακούγεται. Ναι, okay, μπορώ. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου βρείτε τη φίλη μου τη Φωτεινή. Πάω να αλλάξω και πιστεύω να τη βρείτε, έτσι. Cool. Οκ, okay, ας το πάνω μας. Ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Deal. Το έχετε. Το έχουμε. Εννοείται. Όλα τα έχουμε πάει τέλεια μέχρι στιγμής. Ναι, δεν νομίζω να έχει πάει κάτι λάθος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Okay. Το έχουμε. Έχω βρει άλλη μια διεύθυνση στην ιστοσελίδα του show, που όμως είναι διαφορετική από εκείνη που έψαξα. Αυτή δεν σου λέει κάτι? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Το μόνο που είχαμε κάνει γυρίσμα ήταν σε αυτό το μέρος που σε βρήκα. Εγώ θα πάω να ψάξω εκεί. Μήπως βρω κάτι. Τώρα, άμα θυμηθείς κάτι άλλο, πες μου. Μπορώ, αν θες, να έρθω να σε βοηθήσω. Να βρούμε μια λύση μαζί. Okay. Τι γίνεται, παιδιά, τη βρήκαμε. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα θέμα σήμερα και η database αργεί πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε να βρούμε τη φίλη σου, αλλά παίρνει περισσότερο από ό,τι υπολογίσαμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα.